Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα όμικρον έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα όμικρον έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621 0 204 71. Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων Δημήτρης Θεοδόρου Παρασκευάς. Στο εργαστήριό μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από λευκά χρωματιστά μάρμαρα αισθητικής τελειότητας από Ελλάδα και εξωτερικό, γρανίτες φυσικούς και τεχνητούς, χαλαζίες για όμορφες και λειτουργικές επενδύσεις. Με την πολυετή πείρα μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε δάπεδα, ανάγλυφες παραστάσεις, μνημεία από μάρμαρο και γρανίτη, συφιδωτά, αγάλματα, πρωτομές, διακοσμητικά υλικά, πάγκοι κουζίνας και μπάνιου, συντριβάνια, τζάκια σε μεγάλη ποικιλία, εστίες και επένδυση, καλλιτεχνικές εργασίες. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός μας, οι φρέζες κοπής CNC, η αυτόματη γυαλιστική και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και συνέπεια, εγγυώνται ποιότητα κατασκευής και προσιτές τιμές. Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων Δημήτρης Θεοδόρου Παρασκευάς, Άγιος Γεώργιος Πύργου. Τηλέφωνο 2621 0 35 422. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Οικογενειακή παράδοση, σχέση εμπιστοσύνης. Κέντρο ίδρυυσης, θέρμανσης, κλιματισμού, υδροθερμοψυκτική. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης στο ελάχιστο με λέβητες ξύλου, πέλετ, πυρήνα, οικονομική θέρμανση υψηλής απόδοσης στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Υδροθερμοψυκτική. Ενεργειακά υπερσύγχρονα τζάκια Βολκάνο, αέρος και νερού σε μεγάλη ποικιλία, φθηνότερη καύσιμη ύλη και σε πολύ καλές τιμές. Ζεσταθείτε με τις ιταλικές σόμπες πέλετ, αέρος και νερού, ραβέλι, καθώς και σόμπες ξύλου. Ιδανική λύση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης που προσφέρουν απίστευτη οικονομία και εξαιρετική ποιότητα προσαρμοζόμενες σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Στο κατάστημά μας μπορείτε να προμηθευτείτε πελετάριστης ποιότητας και μπρικέτα από οξιά. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες ντάμπους Χόβατ διπλής και τριπλής ενέργειας. Υδροθερμοψυκτική Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος. Δωρεάν μεταφορά με δικό μας αυτοκίνητο. Κανάρι 7, Πύργος, έναντι πρώην Ελτά. Τηλέφωνο 2621 0 28 449. Στόχος μας η εξυπηρέτηση του πελάτη. Πυργιώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυργιώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621 0 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 0 33 400 και κινητό 6977 83 52 51. Το εργαστήρι της ζωής. Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Νέα αντίληψη στο χώρο γυμναστικής.
γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτη εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες, aerobic step, power yoga. Ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House. Απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά, με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House. Αφαιθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου κατακόλου. Τηλέφωνο 2621-0-22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασήμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πύργος Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24-ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος, Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Νέα εποχή, νέες ανάγκες, νέες τεχνολογίες, ίδια κορυφαία ποιότητα από ένα αξιόπιστο όνομα. Παράς. Κατάστημα ηλεκτρικών Παράς. Τώρα όλοι μπορούν να αποκτήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές που επιθυμούν σε τιμές ασυναγώνιστα προσιτές. Ηλεκτρικά Παράς και με ευκολίες πληρωμής. Μόνο σε εμάς παίρνετε ό,τι θέλετε, σε όσες δόσεις θέλετε και το κυριότερο, πληρώνετε όποτε θέλετε. Ηλεκτρικά Παράς. Συνώνυμο ποιότητας και εμπειρίας. Η πολυετής παρουσία μας, η δική σας εγγύηση. Παράς, με τρία καταστήματα. Στον πύργο Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-20222. Στην Αμαλιάδα, Τέρμα Ναβαρίνου, τηλέφωνο 26220-20060 και Καλαβρίτων 24. Παράς, όλες μας οι προσφορές στο www.paras.gr. Διαθέτουμε σέρβις και ανταλλακτικά για όλες μας τις συσκευές, αυθημερών και δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Παράς. Παράς. Εκεί θα πας. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Εκπτώσεις στα ηλεκτρικά. Μονόδρομος για καραφλό. Τιμές που δεν ξανάγιναν. Σπάμε όλα τα ρεκόρ. Τηλεόραση 32 ιντσών, Sony LED 100 Hz από 399 ευρώ, μόνο 298 ευρώ. Κλιματιστικό Whirlpool 18.000 BTU inverter από 935 ευρώ, μόνο 549 ευρώ. Ψυγείο Ignis 5,5 ποδών από 179 ευρώ, τώρα μόνο 119 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Ζανούση 6 κιλών
Από 360 ευρώ, μόνο 222 ευρώ. Ή 22 δόσεις των 10 ευρώ το μήνα. Και η υπερπροσφορά της χρονιάς. Κλιματιστικό Electrolux 9000 BTU. Inverter, μόνο 333 ευρώ. Και στις εκπτώσεις, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου. Καρπούς απέδωσαν οι έρευνες των αρχών και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου για τον εντοπισμό των δραστών που εμπλέκονται στην υπόθεση της μεταφοράς σχεδόν ενός τόνου χασίς στην παραλία της Ανάληψης στο κάστρο της Κυλλίνης. Τα δύο άτομα που έχουν συλληφθεί είναι Έλληνες ηλικίας 40 και 50 ετών, ο ένας από το χωριό Μάχου και ο άλλος από το χωριό Βρανά, λίγο έξω από το Βαρθολομιό και σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από την εναλόγω παραλία. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά του χασίς και δύο Αλβανοί. Στις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Ηλίας, τον τελευταίο καιρό περιήρθαν πληροφορίες ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής του κάστρου Κυλλίνης γίνεται διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Η υποδιεύθυνση ασφαλείας Πύργου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, αφού αξιοποίησαν αυτές τις πληροφορίες, οργάνωσαν ένα πληροφοριακό δίκτυο, καθώς επίσης εκατέλεσαν ένα σχέδιο δράσης αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Την 3:30 ώρα της 12/9, μετά από πληροφορία που δόθηκε στις υπηρεσίες μας, κινήθηκαν οι δυνάμεις μας, αστυνομικοί των προαναφερομένων υπηρεσιών, αλλά και του Τμήματος Ασφαλείας Αμαλιάδος και Λεχενών, του ΑΤΑΦ Λεχενών, όπου μόλις γίναμε, αφού προσεγγίσαμε και γίναμε αντιληπτοί από τους δράστες, αυτοί τράπηκαν ευνηδιασμένοι σε φυγή. Από την προανάκριση που έγινε, προέκυψε ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον 6 και βεβαίως οι προαναφερόμενες υπηρεσίες κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο από αυτούς, έναν 32χρονο και έναν 51χρονο, και οι δύο οι μεδαποί κάτοικοι της περιοχής. Και βεβαίως αναζητούνται και άλλοι 4, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη και πρόκειται μάλλον περί αλλοδαπών. Στο σημείο ανεβρέθηκαν και κατασχέθηκαν 56 δέματα, τα οποία περιείχαν 556 πακέτα αποξηραμένης κάναβης, και από την ευνηδιαστική φυγή των δραστών βρήκαμε, τα οποία τα είχαν αφήσει στο σημείο, ένα κινητό τηλέφωνο, δύο μπλούζες και ένα γεωταχή επιβατικό όχημα μάρκας Seat Ibiza. Δράστες μαζί με τη σχηματιστή αδικογραφία θα οδηγηθούν στο εισαγγελέα πλημμυριωδικών αμαλιάδων. Σε πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής διανομένης από Δευτέρα, 16/9/2013, προχωρεί η ΠΟΣΕ ΙΚΑ στη συνεννόηση με τις Ομοσπονδίες των Ασφαλιστικών Ταμείων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας. Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ εκφράζει τη ριζική της αντίθεσης στις σχεδιαζόμενες απολύσεις και στη συρρήκνωση της κοινωνικής ασφάλισης. Όπως τονίζει η ΠΟΣΕ ΙΚΑ, οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ δίνουν καθημερινά άνισο αγώνα για να κρατήσουν όρθια τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Σήμερα στο ΙΚΑ υπηρετούν οι λιγότεροι αριθμητικά υπάλληλοι εδώ και 30 χρόνια, στη στιγμή που οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ φτάνουν πλέον τα 7 εκατομμύρια. Ήρθαμε στον πύργο να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας για την απεργία που την πενθήμερη απεργία που ξεκινάμε από τις 16 Σεπτεμβρίου, πενθήμερη και επαναλαμβάνομενη, σε συνεργασία με τις άλλες ομοσπονδίες του Υπουργείου Εργασίας και με άλλους φορείς, για την αντίθεσή μας στις απολύσεις του προσωπικού
και για το δημόσιο ξεπούλημα της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουμε σε απεργία, αλλά είναι η πρώτη φορά που θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έφαση σε αυτή την απεργία, διότι επίκειται από απολύσεις, από προσωπικού και από το ΙΚΑ, ενώ είχαμε τη διαβεβαίωση από τον διοικητή μας και από τον υπουργό μας ότι το ΙΚΑ θα εξαιρεθεί των μετακινήσεων και απολύσεων. Μπήκαμε κι εμείς μέσα στην κληροτίδα. Τώρα ο κόσμος φεύγει πάρα πολύ φοβούμενος τα μέτρα και το ΙΚΑ μένει χωρίς προσωπικό και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους συναλλασσόμενους και τους, και όχι μόνο τους συναλλασσόμενους, τους εργοδότες και ασφαλισμένους, αλλά και τους, τους ασθενείς που προσέρχονται στο ΙΚΑ για να εξυπηρετηθούν. Όπως ξέρετε, εμείς έχουμε και τα ΚΕΠΑ, στηρίζουμε τα ΚΕΠΑ. Προσωπικό το ΙΚΑ στηρίζει τα ΚΕΠΑ και καταλαβαίνετε ότι καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τα απεξέλθουμε στις απαιτήσεις του κόσμου. Πλέον να παίρνουν όχι μόνο δουλειά στο σπίτι, να φεύγουν και δύο και τρεις ώρες μετά από την αλλαγή που έχουμε με τον κόσμο. Η ειδικότητα διαθεσιμότητα στην οποία μπήκε και η δική μας υπηρεσία είναι μια πληγή για όλο το δημόσιο τομέα αυτή τη στιγμή, αλλά ειδικά για τις υπηρεσίες αιχμής όπως είναι το ΙΚΑ, που εξυπηρετεί πληθώρα κόσμου και με πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, δηλαδή έχει εργοδότες, έχει ανασφάλιση εργασία, έχει συνταξιούχους, έχει αναπήρους, έχει ασθενείς, έχει τα πάντα. Έτσι. Και έχει και την αδύναμη ομάδα του πληθυσμού. Δηλαδή δεν έρχεται κάποιος που έχει πάρα πολλά λεφτά στο ΙΚΑ, δεν έχει τόσο πολύ ανάγκη να πληρώσει το ΙΚΑ το νοσοκομείο του, το φαρμακό του, ή να μην μπορεί να θρέψει την οικογένειά του μέχρι να βγει η σύνταξη. Είναι η αδύναμη άνθρωποι που έρχονται σε εμάς και έχουν ανάγκη. Και αυτοί είναι που πλήττονται περισσότερο από όλη αυτή την ιστορία. Το ΙΚΑ λοιπόν διαχρονικά έχει πρόβλημα με προσωπικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναδιεκδικήσει και σε πιο ομαλές εποχές. Πλην όμως δεν έγινε δεκτό το αίτημά μας, δεν εισακούστηκε. Η ενίσχυση με προσωπικό είναι ένα πάγιο αίτημα. Πόσο μάλλον τώρα φτάνουμε, αντί για να ενισχυθούμε, φτάνουμε να έχουμε αποχωρήσεις από τον χώρο μας. Οι αποχωρήσεις αρχικά για το δικό μας κομμάτι του ΙΚΑ είναι 181 άτομα πανελληνίους. Αυτό έχουμε ακούσει, εν πάση περιπτώσει, από το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, τώρα με το πρώτο κύμα της διαθεσιμότητας. Δεν γνωρίζουμε ονόματα ή δεν γνωρίζουμε ποιοι θα είναι. Ξέρουμε όμως ότι μπαίνουν κάποιοι κλάδοι ολόκληροι ή μοριοδοτούνται ολόκληροι κλάδοι άλλοι, ώστε να μπουν στην κινητικότητα διαθεσιμότητα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυτό θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο. Έρχεται να συμπληρώσει την αποχώρηση μιας 500 συναδέλφων το χειμώνα από την 9 ΚΑΠΑ, μια κορκίδηση που με δικαστική απόφαση αποχώρησε. Έρχεται να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες μας. Με αποτέλεσμα να μένουμε σε κάθε τμήμα προϊστάμενος και υπάλληλοι. Δύο υπάλληλοι, ένας προϊστάμενος. Να παίρνει άδεια ο ένας, να μην γνωρίζει ο άλλος να συμπληρώσει. Να έχουμε τύματα συντάξεων που να κάνουμε πάνω από 12 μήνες, να φτάνουμε ακόμη τους 18 μήνες και τους 24 σε αναμονή. Να έχουμε 4-5 ενεκτές σε περιοχές όπως η Πάτρα, για να ελέγξουμε μια περιοχή 6-7-8.000 επιχειρήσεων, η οποία μόνο και μόνο από απόσπιση καλύπτει, φανταστείτε, από το κέντρο της πόλης μέχρι την Αχαγιά, μέχρι τα λοιπά. Υποκαταστήματα πιο μικρά όπως είναι της Αμαλιάδας που έχει αποδυναμωθεί και στο πλήρως, του Πύργου έχει αποδυναμωθεί πλήρως, της Ακίνθου έχει αποδυναμωθεί πλήρως. Με πολύ εποχική δραστηριότητα επιχειρήσεων κτλ. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά η οποία είναι κρίσιμη για την ανασφάλιση του εργασία. Δεν μπορούν να κάνουν ελέγχο. Έτσι. Δεν μπορούν να καλύψουν τα αιτήματα των εργαζομένων, των ανασφάλιστων, αλλά και πόσο μάλλον των συνταξιούχων. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, να υποθέσουμε, είναι ότι κρύβει κάποιο σχέδιο. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι τυχαίες αυτές οι αποφάσεις. Φοβόμαστε ότι θέλουν να διαλύσουν τον κοινωνικό και δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλισης. Τον κοινωνικό και δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλισης, ο οποίος δεν είναι μόνο για να διασφαλίσουμε εμείς τις θέσεις εργασίας. Είναι για όλους μας, για όλους όσους είναι ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι κρίσιμο να μπορούν να έχουν ασφάλιση, έστω την υποτυπώδη που έχουν τώρα, την παροχή της υγείας, έστω αυτή με τα προβλήματά της. Αν δεν υπάρχει αυτή ως αντίλογος, ως αντίποδας, μόνο με ιδιωτικά κριτήρια θα μείνουμε όλοι ανασφάλιστοι. Και θα έχουμε πρόβλημα και για ένα κρεβάτι νοσοκομείο. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να στηριχτεί από όλους
Την κοινωνία τη θέλουμε με το πλευρό μας. Δεν τη θέλουμε κατά γέννηση. Δεν ήμασταν ποτέ απέναντι της. Πάντα προσπαθούμε να βοηθήσουμε μέσα από τα πόστα που είχε ο καθένας μας. Και ζητάμε τη στήριξη της κοινωνίας, γιατί και η ίδια θα υποφέρει με την έλλειψη προσωπικού τη δική μας. Ή με το κλείσιμο των δομών που είχε ή το ξεκούλινα. Ενημερωτική συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γονείς και μαθητές από την περιοχή του Πύργου, είχε χθες το απόγευμα η ΕΛΜΕ Ηλίας. Αυτές οι συναντήσεις της ΕΛΜΕ χθες στον Πύργο και σήμερα στην Αμαλιάδα είναι στα πλαίσια του κινητοποίησεών της για να πληροφορήσει τους γονείς και τους μαθητές για όλες τις αλλαγές που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή και αφορούν το νέο γυμνάσιο, το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Επίσης, κάλεσαν τα μέλη της ΕΛΜΕ όλους τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση να συμπαρασταθούν στον απεργιακό αγώνα τους που ξεκινά από τη Δευτέρα. Εδώ είμαστε σήμερα για να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα για τον μορφωτικό ρόλο του σχολείου που τον χάνει μέσα από το νέο μοντέλο σχολείου που μας ετοίμασαν, ψήφισαν στο νέο πολυνομοσχέδιο και ταυτόχρονα να μιλήσουμε για το τι θα σημαίνει αυτό και για τους μαθητές και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς και συνολικά για όλη την κοινωνία. Θα κάνω μόνο δύο μερικές αναφορές και μετά το λόγο θα έχει ο συνάδελφός μας στην ΕΛΜΕ, ο Βασίλης ο Βασιλιάδης και ο Τρίφωνας ο Αθανασόπουλος. Οι κεντρικοί άξονες του νέου νομοσχεδίου είναι το νέο γενικό λύκειο, το νέο τεχνολογικό λύκειο και η λεγόμενη μη διαβαθμισμένη εκπαίδευση. Αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου είναι ότι το νέο ενιαίο λύκειο γίνεται πιο επιθετικό προς τους μαθητές. Αυξάνει τους εξεταστικούς φραγμούς από την πρώτη τάξη μέχρι και την τρίτη και όσοι καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτούς τους κοπέλους τότε θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, αν θέλουν, την πρόκληση των πανελλαδικών εξετάσεων για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ίδια αλλαγή, δηλαδή προς το δυσκολότερο στο να καταφέρεις να ολοκληρώσεις αυτές τις διαδικασίες της κάθε τάξης, γίνεται και στο τεχνολογικό λύκειο. Εκεί, εκτός του γεγονότος ότι καταργήθηκαν ειδικότητες τον Ιούλιο και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα, παύλα απόλυση, για μας υπάρχει μια βεβαιότητα ότι αυτές θα οδηγήσουν σε απολύσεις, καταργήθηκαν ολόκληροι τομείς οι οποίοι την επόμενη μέρα, και δεν είναι καθόλου τυχαίο, διαφημίστηκαν από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και μάλιστα σε κάποιο από αυτά ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας ανερυθρίαστα πήγε στα εγκαίνια, ουσιαστικά δίνοντας και το σήμα ότι εγώ σας προσφέρω γη και είδωρ, σας προσφέρω μαθητές για να ολοκληρώσουν αυτό που εμείς ως Υπουργείο το λέω, στο Δημόσιο Σχολείο κατεδαφίζουμε. Ίσως για πρώτη φορά ένα νομοσχέδιο φαίνεται να έχει ως στόχο την ανακοπή της μορφωτικής πορείας της νεολαίας. Μετά τον πόλεμο, το ποσοστό στην Ελλάδα των αποφύτων λυκείου ήταν πολύ κάτω του 50%. Πολύ κάτω του 50%, ήταν κάτω από 50% στους άντρες και εξαιρετικά χαμηλό στο γυναικείο πληθυσμό. Φτάσαμε σε ένα σημείο το 2009 ως χώρα να έχουμε το 82,5% των παιδιών μιας χρονιάς μετά από 18 χρόνια να παίρνει απολυτήριο ισοδύναμο του λυκείου. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάστηκαν 40-50 χρόνια δουλειάς έτσι μεταρρυθμίσεων αγώνων του λαϊκού κινήματος για να πετύχει αυτό το πράγμα. Να μορφώνεται ο λαός, να μορφώνονται τα παιδιά του λαού. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο τώρα 2013 και πάμε να γυρίσουμε πίσω.
Σε τι, σε ποια εποχή? Σε μια εποχή που όλοι, εμείς οι ίδιοι, τα κανάλια, οι μεγαλοσχήμονες παράγοντες, οι πολιτικοί, όλοι αυτοί την ονομάζουν κοινωνία της γνώσης. Ερχόμαστε λοιπόν στην κοινωνία της γνώσης, καλώντας τα παιδιά μας να μην προχωρήσουν περαιτέρω στις σπουδές τους, κρατώντας τα πίσω. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου και βάζει πολλά. Και έχει πολλά στοιχεία έτσι στο καινούργιο νομοσχέδιο, στο οποίο φαίνονται αυτός, τα οποία σιγά σιγά θα προσπαθήσω γρήγορα όμως σχετικά να εξηγήσω. Καταρχάς, ξεκινάμε τη χρονιά με τμήματα 27. Έχουμε 10.000 περίπου, 12.000 συναδέλφους λιγότερους από την αύξηση των ωρών. Θα πείτε κανείς τι είναι η αύξηση των ωρών διδασκαλίας. Θα πω το εξής, ότι καταρχάς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ήμασταν ακριβώς στο μέσο όρο 18,5 ώρες διδασκαλίας μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Όμως, σε σύγκριση με τις χώρες των οποίων την παιδεία επιθυμεί σε εισαγωγικά να πλησιάσει, των σκανδιναβικών ή των δυτικών χωρών, ήσουν πολύ παραπάνω. Αν ήθελες λοιπόν να κάνεις μια προσέγγιση σε αυτές, έπρεπε να μειώσεις τις ώρες διδασκαλίας. Αντίθετα, τις αύξησες κατά δύο. Πλησίασες ή δεν έφτασες τώρα τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Πας πολύ καλά, απομένει μόνο η Λετωνία μπροστά σου και έχουμε δρόμο λαμπρό να πλησιάσουμε. Τι επιπλέον σημαίνει αυτό? Περισσότερος όγκος δουλειάς για τον καθηγητή, ο οποίος χειρότερες δηλαδή συνθήκες διδασκαλίας. Και μην ξεχνάμε τις συνθήκες διδασκαλίας, το έχουμε πει πολλές φορές, γινόμαστε βαρετοί ίσως. Οι συνθήκες διδασκαλίας οι δικές μας είναι και συνθήκες μάθησης των μαθητών μας, των παιδιών μας. Άμα δυσχεραίνουν οι πρώτες, δυσχεραίνουν και οι δεύτερες. Κανονικά πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το νεοσύστατο τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων στο ΤΕΙ Πύργου, αφού λύθηκε το θέμα που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της γραμματιακής υποστήριξης, τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος προστών του ΤΕΙ Πύργου Βασίλης Φίνας. Όμως υπάρχει μια σειρά άλλων θεμάτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αν και μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο 6 εγγραφές από τους συνολικά 182 που εισήχθησαν στο τμήμα. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί και το θέμα της δωρεάν σύντησης. Επίσης, ο πρόεδρος του σπουδαστών αναφέρθηκε και στις νομικές ενέργειες εκ μέρους του Συλλόγου για το χαμένο εξάμηνο. Παρά την όλη κατάσταση που επικρατεί πανελλαδικά, και παρά την έντονη φημολογία για την απεργία διοικητικών, η οποία όντως έχει προκηρυχθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητικών Επαλλήλων Τρίτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εδώ στο ΤΕΙ του Πύργου οι εγγραφές ήδη 2 μέρες τώρα διεξάγονται κανονικά. Η γραμματεία, παρά τα όποια προβλήματα είχαν παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα και παρά τον κίνδυνο να τυναχθεί και η εξαστική στον αέρα και οι εγγραφές των πρωτοετών στον αέρα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή θέληση, υπάρχει μια καλή πρόθεση και οι εγγραφές διεξάγονται κανονικά. Η προσέλευση τις 2 πρώτες ημέρες είναι αρκετά μικρή. Υπάρχει ένας δισταγμός, γιατί ακριβώς αυτό το λόγο υπάρχει φιλολογία, έντονη παραφιλολογία για τις απεργίες. Όλοι οι σπουδαστές και οι γονείς, οι ενδιαφερόμενοι, παίρνουν πρώτα τηλέφωνο. Χαρακτηριστικά στη γραμματεία μας είπαν ότι έχουν σπάσει τα τηλέφωνα από το πρωί. Υπάρχει όμως ενημέρωση, τους λένε ότι λειτουργούμε κανονικά και να προσέρχονται. Αυτό που θέλω να πω είναι, ως λαός, είναι και ένα χαρακτηριστικό μας, να μην τα αφήσουμε όλα για την τελευταία στιγμή και για την τελευταία ώρα. Πάντα η εμπειρία έχει δείξει ότι την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται η έντονη κινητικότητα. Καλό θα ήταν όμως όσοι έχουν πάρει την απόφαση να έρθουν τελικά και να παρακολουθήσουν το τμήμα να λύσουν αυτές τις εκκρεμότητες όσο το δυνατόν νωρίτερα. Θα είναι καλύτερα και για το φόρτο εργασίας της γραμματείας και για τους ίδιους. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο έναν τίτλο της κατευθύνσης και δεν έχουμε κάτι άλλο χειροπιαστό στα χέρια μας. Από ό,τι γνωρίζω, είχε διαμορφωθεί μέσα στο καλοκαίρι ένας οδηγός σπουδών, ο οποίος όμως κόπηκε εντός εισαγωγικών και δεν έφτασε μέχρι την τελική έγκριση. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή είναι αρμόδιο για να αποστείλει έναν ολοκληρωμένο οδηγό σπουδών, ανάλυση των μαθημάτων και τι θα περιλαμβάνει κάθε κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, τις επόμενες μάλλον ημέρες, με συγχωρείτε, θα έχουμε κάτι στα χέρια μας. Περιμένουμε επίσης και την έλευση της νέας Προέδρου στον πύργο για να κάνουμε μια επαφή και να δούμε τι γνωρίζει πάνω στο θέμα αυτό, να μας δώσει ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Εγώ έκανα μία ενημέρωση όπως οφείλω σαν πρόεδρος για την ψηφισμένη πρόταση που υπήρχε, αν θυμάστε καλά, για την νομική προσφυγή που θα έκανε ο Σύλλογος κατά της απόφασης του ΤΕΙ Πατρών. Μία απόφαση η οποία είχε περάσει από Διοικητικό Συμβούλιο πριν φύγουμε για τις διακοπές το καλοκαίρι. Παρουσιάστηκαν κάποια αγκάθια στην υλοποίηση της πρότασης αυτής, νομικής φύσεως. Έκανα μία ενημέρωση για αυτά. Θα συνεδριάσουμε εκ νέου για το ζήτημα, στην κατεύθυνση να βρεθεί μία λύση και να προχωρήσουμε αυτή την απόφαση, η οποία είναι σημαντική, για να δούμε ότι μήπως βγάλουμε και κάποια άκρη στο νομικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε το θέμα της γραμματείας, βγάλαμε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, που συνοψίζοντας να σας πω ότι η ουσία ήταν ότι όποιος αναλαμβάνει μία δέσμευση έναντι του ΤΕΙ, έναντι ουσιαστικά και των εργαζομένων της γραμματείας αλλά και των σπουδαστών, πρέπει να είναι σε θέση αυτή τη δέσμευση να την εκπληρώνει και να μην κρατά ομοίρους τους σπουδαστές αλλά και τους εργαζόμενους. Εμείς δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι των εκατέρωθεν δηλώσεων. Δεν θα κάνουμε δηλαδή το διαιτητή. Εμείς θέλουμε τα προβλήματα να λυθούν, γιατί και ψυχολογικά οι φοιτητές δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν εμπόδια για πράγματα τα οποία εν έτη 2013 σε μια ευρωπαϊκή χώρα θα θεωρούνταν αυτονόητα. Το θέμα της σύντησης είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε πολύ δεξιοδικά το επόμενο διάστημα. Ήδη εγώ επεξεργάζομαι κάποιες προτάσεις που θα φέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μας καλύπτει σε καμία περίπτωση αυτή η λίστα η οποία έχει βγει για τους σύντιζόμενους σπουδαστές. Δεν γνωρίζω σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η λέσχη σύντησης. Δεν θέλω να σας δώσω μια στρεβλή εικόνα. Πάντως, για μας το θέμα της δωρεάν σύντησης για όλους τους σπουδαστές είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και θα το αναδείξουμε το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, αυτή τη στιγμή στο ΤΕΙ προσέρχονται όλοι οι καθηγητές οι οποίοι είναι από το εαρινό εξάμηνο. Έχουν υπογράψει τις συμβάσεις τους με το ΤΕΙ Πατρών από το αερινό εξάμηνο. Το τι θα γίνει και το τι μέλη γενέστε ως το εκπαιδευτικό προσωπικό θα το δούμε όταν ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο, δηλαδή μετά το πέρας της εξεταστικής θα έχουμε πιο συγκεκριμένη εικόνα. Τα μηνύματα πάντως που λαμβάνουμε και η φημολογία δεν είναι ενθαρρυντική. Πάντως καλό θα είναι στο σημείο αυτό να μην μπούμε περαιτέρω, να περιμένουμε μετά το τέλος της εξεταστικής να έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εκπτώσεις στα ηλεκτρικά. Μονόδρομος για καραφλό. Τιμές που δεν ξανάγιναν. Σπάμε όλα τα ρεκόρ. Τηλεόραση 32 ιντσών, Sony LED 100 Hz από 399 ευρώ, μόνο 298 ευρώ. Κλιματιστικό Whirlpool 18.000 BTU inverter από 935 ευρώ, μόνο 549 ευρώ. Ψυγείο Ignis 5,5 ποδών από 179 ευρώ, τώρα μόνο 119 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Ζανούση 6 κιλών από 360 ευρώ, μόνο 222 ευρώ. Ή 22 δόσεις των 10 ευρώ το μήνα. Και η υπερπροσφορά της χρονιάς. Κλιματιστικό Electrolux 9000 BTU inverter, μόνο 333 ευρώ. Και στις εκπτώσεις, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου. Μειώστε σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της κατοικίας σας, επενδύοντας στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση από το 1958, με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Μερικές από τις κατασκευές μας είναι η απόδειξη της αξιοπιστίας και της ποιότητας που παρέχουμε. Σταθόπουλος, Superior Accessories, Ολυμπίων 15, Πύργος. Σε 48 ώρια απεργία, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του κινητοποίησης της ΑΔΕΔΗ, προχωρούν και οι δάσκαλοι, ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Συλλόγων τους, που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Παράλληλα, οι δάσκαλοι αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε τρίωρης τάση εργασίας την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, για να συμμετάσχουν στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Ωστόσο, απέρριψαν την πρόταση της ΟΛΜΕ για πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Η απόφαση των δασκάλων προβλέπει περιφερειακές συνελεύσεις των συλλόγων στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου και νέα συνέλευση στις 19 του μήνα για επανεκτίμηση της κατάστασης και για να εξαρτηθεί το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.
η αναταραχή συνεχίζεται και στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς στον αέρα εξακολουθούν να βρίσκονται εξετάσεις και εκγραφές φοιτητών σε ΑΕ και ΤΕΗ λόγω της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων που αντιδρούν στη διαθεσιμότητα, ενώ το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει κλείσει ως τη Δευτέρα. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου οι καθηγητές βρίσκονται σε απεργία, ενώ η σύγκλητος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποφάσισε σήμερα να κλείσει το ίδρυμα από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Καμία πληρωμή δεν θα μπορεί να γίνεται πια με μετρητά στις εφορίες, όσο μικρής αξίας και αν είναι αυτή. Το παραδοσιακό διπλό τύπο ίσπραξης θα εκδίδεται για λίγο καιρό ακόμα στις ΔΟΗ, μόνο όταν για τεχνικούς λόγους η ίσπραξη εσόδων δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή σταλτά. Και τότε όμως η ίσπραξη αυτή θα διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Αυτό ορίζει η κύκλιος που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης, χάρη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους στις περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής αυτών σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ και μέχρι την ολοκλήρωση ένταξης όλων των πληρωμών σε αυτά. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι αν η πληρωμή γίνει με επιταγές, αυτές οπισθογραφούνται από υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Οι πληρωμές με κάρτες διενεργούνται εφόσον τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή που παρέχεται από τους Δήμους και εφόσον η ΔΟΗ υποδομής έχει ενταχθεί στο νέο τάξης και έχει λειτουργήσει ως ενοποιημένη μηχανογραφικά με τη ΔΟΗ, της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία. Σε αδιέξοδο κατέληξε συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα με αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ για το θέμα των οικονομικών εκκρεμωτήτων του 2013 αλλά και τι μέλη γενέστε με τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά το 2014. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, 19 εκατομμύρια ευρώ θα παρακρατηθούν από τους Δήμους για τα υπολοιπόμενα πτωνιακά επιδόματα του 2013 και 56 εκατομμύρια για το νέο έτος. Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε στους Δημάρχους ότι εκτός από τις περικοπές στα πτωνιακά επιδόματα και η πληρωμή των δημοτικών υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα επιβαρύνει τους Δήμους παρακρατώντας τους το ποσό των 6 εκατομμυρίων για την καταβολή των ποσών σε δημοτικούς υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 2012 και 10 εκατομμύρια για όλους όσοι τίθονται σε διαθεσιμότητα το 2013. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σταϊκούρα, περικόπτονται από τους Δήμους συνολικά 25 εκατομμύρια για το 2013 και 66 εκατομμύρια για το 2014 μόνο για πτωνιακά και διαθεσιμότητα. Το κόδωνα του κινδύνου προς όλους τους δικαιούχους και εμπλεκόμενους για την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ εντός της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου έκδωσε για μία ακόμη φορά ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, καθώς όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία παρατηρείται στέρηση στη συμβασιοποίηση όσων έχουν ενταχθεί. Είναι γνωστή η δέσμευση για την απορρόφηση συγκεκριμένων πόρων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΗΝ για το έτος 2013, καθώς και ολοκλήρωση των έργων και πράξεων εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Όμως, δυστυχώς, σύμφωνα και με τα καταχωρημένα στοιχεία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2013 παρατηρείται σημαντική στέρηση στη συμβασιοποίηση των ενταγμένων πράξεων στο πρόγραμμα, υπογράψε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, συμπληρώνοντας πως αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για την ομαλή και έγκυρη ολοκλήρωση των έργων εντός της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί το κίνδυνο στις ανάγκες χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, στοιχείο απαγορευτικό σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της χώρας. Έτσι, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αποχωρήσουν πλέον δυναμικά, τονίζοντας πως καθιστάται αναγκαίο να γίνει από την πλευρά τους
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιταχυνθεί η συμβασιοποίηση όλων των έργων και υποέργων χωρίς νομικές δεσμεύσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, δημιουργεί το κίνδυνο της διοικητικής απένταξης και της διακοπής χρηματοδότησης των έργων, προσθέτει ο Περιφερειάρχης και καταλήγει. Τέλος, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό δαπανών των εμπλεκόμενων φορέων, τους καλούμε να επισπεύσουν τις ενέργειες των υπηρεσιών σας, τεχνική, οικονομική, υπόλογη, που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις διαδικασίες πληρωμών, ώστε να καταχωρούνται άμεσα στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η μερίδα με κύριο μιλητή, τον πρόεδρο της ΠΑΣΗ, κύριο Χρήστο Φωτόπουλο, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Πύργου. Συνδιοργανωτές της ημερίδας ήταν το Εργατικό Κέντρο Πύργου και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας. Ο κύριος Χρήστος Φωτόπουλος, ως κύριος ομιλητής, αναφέρθηκε στην υποβάθμιση των υπηρεσιών και στην απαξίωση των εργαζομένων, αφού τα μέτρα που εφαρμόζονται κατά εντολή της Τρόικας οδηγούν τους πολίτες προς το χειρότερο. Να τονίσουμε ότι η αίθουσα που πραγματοποιήθηκε η μερίδα ήταν ασφιχτικά γεμάτη από πολίτες και συνδικαλιστές που αγωνιούν για το μέλλον. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για εμάς, γιατί στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Μετά από ένα κάλεσμα που έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Χρήστος Φωτόπουλος, ζήτησε μια μορφή κινητοποίησεων με αναφορά ότι πρέπει να αναδείξουμε τα προβλήματα. Να αναδείξουμε και τα προβλήματα του εργαζόμενου και όχι μόνο του κλάδου μας. Αποφασίσαμε στο Γενικό Συμβούλιο να γίνει μια σύσκεψη, μια εισπεδίδα με θέμα το εργασιακό. Γιατί οι εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία δεν τους ενδιαφέρει μόνο το βιοποριστικό ζήτημα, τους ενδιαφέρει και η προσφορά τους στην κοινωνία. Και δυστυχώς η πολιτεία τα τελευταία χρόνια, με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις τύχες της ελληνικής κοινωνίας, έχει απαξιώσει κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο τους Έλληνες αστυνομικούς, αλλά και όλους τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα το έργο μας και η προσφορά μας να είναι μειωμένη. Η ελληνική πολιτεία, η οποία ζητάει από τους έστρους σήμερα πολύ περισσότερα, μας δίνει λιγότερα. Και όταν εμείς προσφέρουμε την ίδια μας τη ζωή. Πολλές φορές στο καθήκον μας, έχουμε προκειμένου να υπερασπιστούμε την δημόσια ασφάλεια, την περιουσία και τη ζωή του πολίτη μας, έχουμε χάσει τη δική μας τη ζωή. Γι' αυτόν τον λόγο το συνδικαλιστικό μας όργανο είναι σε ένα ταμείο, το Ταμείο Αρρωγής. Ένα ταμείο προκειμένου για τους άτυπους πεσόντες συναδέλφους μας, οι οποίοι είναι πολλοί. Επειδή η πολιτεία δεν είχε δυνατότητα να στηρίξει τις οικογένειές τους, ιδρύσαμε εμείς αυτό το ταμείο. Σε αυτό το ταμείο, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια ληστική επιδρομή με αποτέλεσμα να χάσουμε το 1/3 των χρημάτων. Ήταν ένα ταμείο, το οποίο ήταν κουμπαράς. Ένας αποταμιευτικός κουμπαράς, το οποίο το διασφαλίζαμε εμείς οι Έλληνες αστυνομικοί, αποταμιεύαμε από το περιθώριο της ΣΟΜΑΣ χρήματα για να μπορούμε να στηρίξουμε τις οικογένειές μας. Το θέμα, η υποβάθμιση της εργασίας και η απαξίωση των εργαζομένων. Νομίζω δεν αφορά μόνο τους εστόλους, αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλους τους εργαζομένους αλλά και τους ανέργους. Τα τελευταία 3 χρόνια, από τότε ειδικά που μας επιβλήθηκαν τα μνημόνια, βιώνουμε όλοι μας μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι επιπτώσεις της είναι λίγο πολύ γνωστές σε όλους μας, ανάλογα με την εργασιακή σχέση και την κοινωνική διάσταση της προσφοράς και της συμμετοχής του καθενός μας στον ενεργό βίο. Περικοπές μισθών και συντάξεων, περικοπές των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών, περιορισμός των προμηθειών για την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, καταλύστευση των ασφαλιστικών ταμείων, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και των υπηρεσιών κοινωνικής κοινής ωφέλειας, στα ίσια ανεργία, περιθωριοποίηση της νεολαίας, ανασφάλεια, αυτοκτονίες, κίνδυνος κοινωνικών εκρήξεων, κοινωνικός αυτοματισμός, παραπληροφόρηση και κατασυκοφάνιση των αγώνων των εργαζομένων, διώξεις συνδικαλιστών, είναι τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν εμάς τους συνδικαλιστές, αλλά και γενικότερα τους συμπολίτες μας. Μέσα σε αυτό το γενικό περίγραμμα μπαίνει και ο τίτλος της εισπυρίδας σας, η υποβάθμιση της εργασίας και η απαξίωση των εργαζομένων.
Είναι κατάληξη των όσων βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, τόσο εκείνων που έχουν εργασία και πασχίζουν να τη διατηρήσουν, όσο και εκείνων που είναι άνεργοι και προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν όρθιοι, είτε μεταναστεύοντας στο εξωτερικό, είτε αναζητώντας τον ήλιο μοίρα, τρέχοντας πάλι πίσω στη λογική των πελαιοτερικών σχέσεων και του μπάρμπα στην κορώνη. Είμαστε σήμερα στον πύργο, στην εσπερίδα που διοργανώνει το Σωματείο με το Εργατικό Κέντρο, μια αφορμή κεντρικό θέμα συζήτησης, την υποβάθμιση των υπηρεσιών και την απαξίωση των εργαζομένων. Είναι ένα ζήτημα φλέγων. Βλέπουμε ότι μετά, ιδίως και τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα κατά πέτηση των τουραϊκανών, αυτό να συντελεί τη μέρα με την ημέρα και να οδηγείται προς τη χειρότερη κατάσταση. Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εστόλων, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, θα πρέπει να κινήσουμε και κάποιες διαδικασίες αντίδρασης. Στα πλαίσια αυτά βγαίνουμε προς την κοινωνία, βγαίνουμε σε όλη την χώρα με τα πρωτοβάθμια σωματεία. Είναι σήμερα εδώ και συνάδελφοί μου από τα πρωτοβάθμια σωματεία των όμορων νομών και από τα μέλη του Προεδρείου της Ομοσπονδίας για να αναδειχθεί και εδώ στον πύργο αυτό το ζήτημα και να απαιτήσει η ίδια κοινωνία του πύργου. Να μπει μπροστάρις η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί άρχοντες εδώ, οι βουλευτές, γιατί για να υπάρξει μια καλύτερη αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι για τους αστυνομικούς, ούτε η αστυνομική για την αστυνομία, είναι για την κοινωνία. Άρα αυτοί θα πρέπει να απαιτήσουν να υπάρχει μια καλύτερη αστυνομία. Και εμείς πιστεύουμε ακράδαντα, όπως και το τοπικό σωματείο, ότι αξίζει μια καλύτερη αστυνομία στην περιοχή της Ηλίας, όπως και σε όλη τη χώρα. Αλλά αυτό δεν μπορούν να το πετύχουν μόνο τους οι αστυνομικοί. Χρειάζεται να έχουν αρρωγό όλη την κοινωνία, όλους τους φορείς. Γι' αυτό και εμείς από την πλευρά μας στεκόμαστε αλληλέγγυοι και σε όλους τους αγώνες των άλλων εργαζομένων, όπως αυτοί διεξάγονται κάθε φορά μέσω από τη συλλογικά τους όργανα. Υπάρχει ένα έλλειμμα στην υλικοτεχνική υποδομή, στην οργάνωση των υπηρεσιών και εδώ είναι το ζητούμενο πώς θα στελεχωθούν καλά οι υπηρεσίες, πώς θα δομηθεί σωστά η αστυνομική υπηρεσία εδώ του νομού, η αστυνομική διεύθυνση, για να μπορέσει να προσφέρει καλές υπηρεσίες στον πολίτη. Μια σωστή δομή, μια σωστή κατανομή των υπηρεσιών και του αστυνομικού προσωπικού με την ανάλογη ενίσχυση υλικοτεχνική υποδομή μπορούμε να πούμε ότι θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Όμως με περικοπές λειτουργικές δαπάνες, εφόσον αυτές εξακολουθήσουν να υπάρχουν, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θα ήθελε ο πολίτης και αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε. Εμείς από την πλευρά μας πιέζουμε και επιμένουμε να στηριχτεί αυτός ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας, γιατί πολλά μπορούσε να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως σε δευτερεύουσες αρμοδιότητες και εργασίες που επιτελούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια η αστυνομία. Αν επιφορτιστούμε πάλι αυτές τις αρμοδιότητες, θα πάει πολλά χρόνια πίσω ο θεσμός. Εκπτώσεις στα ηλεκτρικά. Μονόδρομος για καραφλό. Τιμές που δεν ξανάγιναν. Σπάμε όλα τα ρεκόρ. Τηλεόραση 32 ιντσών. Sony LED 100 Hz από 399 ευρώ. Μόνο 298 ευρώ. Κλιματιστικό Whirlpool. 18.000 BTU inverter από 935 ευρώ. Μόνο 549 ευρώ. Ψυγείο Ignis 5,5 ποδών από 179 ευρώ. Τώρα μόνο 119 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Ζανούση 6 κιλών από 360 ευρώ, μόνο 222 ευρώ. Ή 22 δόσεις των 10 ευρώ το μήνα. Και η υπερπροσφορά της χρονιάς. Κλιματιστικό Electrolux 9000 BTU inverter, μόνο 333 ευρώ. Και στις εκπτώσεις, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Σκαβαρόλ είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Σκαβαρόλ από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Νέα εποχή, νέες ανάγκες, νέες τεχνολογίες, ίδια κορυφαία ποιότητα από ένα αξιόπιστο όνομα. Παράς. Κατάστημα ηλεκτρικών Παράς. Τώρα όλοι μπορούν να αποκτήσουν τις ηλεκτρικές συσκευές που επιθυμούν σε τιμές ασυναγώνιστα προσιτές. Ηλεκτρικά Παράς και με ευκολίες πληρωμής. Μόνο σε εμάς παίρνετε ό,τι θέλετε, σε όσες δόσεις θέλετε και το κυριότερο, πληρώνετε όποτε θέλετε. Ηλεκτρικά Παράς. Συνώνυμο ποιότητας και εμπειρίας. Η πολυετής παρουσία μας, η δική σας εγγύηση. Παράς, με τρία καταστήματα. Στον πύργο Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-20222. Στην Αμαλιάδα, Τέρμα Ναβαρίνου, τηλέφωνο 26220-20060 και Καλαβρίτων 24. Παράς, όλες μας οι προσφορές στο www.paras.gr. Διαθέτουμε σέρβις και ανταλλακτικά για όλες μας τις συσκευές, αυθημερών και δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Παράς. Παράς. Εκεί θα πας. Νέα αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτια εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες, aerobic step, power yoga. Ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House. Απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά, με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House. Αφαιθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου Κατακόλου. Τηλέφωνο 26210-22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασήμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πύργος Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210-36172. Ποιότητα και αρμονία.
Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251. Το εργαστήρι της ζωής. Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Στη Βιοκαρπέτ θα βρείτε χαλιά χειροποίητα από 2.200 μόνο 368, ολόμαλα από 800 160 και μοντέρνα από 360 μόνο 80. Με τέτοιες τιμές θα τα πάρετε όλα. Κέντρο ίδρυυσης, θέρμανσης, κλιματισμού, υδροθερμοψυκτική. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης στο ελάχιστο με λέβητες ξύλου, πέλετ, πυρήνα, οικονομική θέρμανση υψηλής απόδοσης στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Υδροθερμοψυκτική. Ενεργειακά υπερσύγχρονα τζάκια Βολκάνο, αέρος και νερού σε μεγάλη ποικιλία, φθηνότερη καύσιμη ύλη και σε πολύ καλές τιμές. Ζεσταθείτε με τις ιταλικές σόμπες πέλετ, αέρος και νερού, ραβέλι, καθώς και σόμπες ξύλου. Ιδανική λύση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης που προσφέρουν απίστευτη οικονομία και εξαιρετική ποιότητα προσαρμοζόμενες σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Στο κατάστημά μας μπορείτε να προμηθευτείτε πελετάριστης ποιότητας και μπρικέτα από οξιά. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες ντάμπους Hobart διπλής και τριπλής ενέργειας. Υδροθερμοψυκτική Κωνσταντίνος Οθανασόπουλος. Δωρεάν μεταφορά με δικό μας αυτοκίνητο. Κανάρι 7, Πύργος, έναντι πρώην Ελτά. Τηλέφωνο 26210-28449. Στόχος μας η εξυπηρέτηση του πελάτη. Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων Δημήτρης Θεοδόρου Παρασκευάς. Στο εργαστήριό μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από λευκά χρωματιστά μάρμαρα αισθητικής τελειότητας από Ελλάδα και εξωτερικό, γρανίτες φυσικούς και τεχνητούς, χαλαζίες για όμορφες και λειτουργικές επενδύσεις. Με την πολυετή πείρα μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε δάπεδα, ανάγλυφες παραστάσεις, μνημεία από μάρμαρο και γρανίτη, ψηφιδωτά, αγάλματα, πρωτομές, διακοσμητικά υλικά, πάγκη κουζίνας και μπάνιου, συντριβάνια, τζάκια σε μεγάλη ποικιλία, εστίες και επένδυση, καλλιτεχνικές εργασίες. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός μας, η φρέζα σκοπής CNC, η αυτόματη γυαλιστική και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και συνέπεια, εγγυώνται ποιότητα κατασκευής και προσιτές τιμές. Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων Δημήτρης Θεοδόρου Παρασκευάς, Άγιος Γεώργιος Πύργου. Τηλέφωνο 26210-35422. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Οικογενειακή παράδοση, σχέση εμπιστοσύνης. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-204-71. Και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει τονιρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης.
Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φαξ 26 220 28 764.